Με στόχο την ανάδειξη των θεσσαλικών ποικιλιών και προϊόντων ίνου, η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται σε ινοπαραγωγού, συνόφιλου, επιχειρηματίε εστίαση και επαγγελματίε του ινικού κλάδου. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, τη Περιφέρεια Θεσσαλία, τη ΠΕ Θεσσαλία και υπό την επιστημονική αιγίδα τη Ένωση Ελλήνων Ινολόγων. Την έναρξη του φεστιβάλ θα κηρύξει ο Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Κώστα Κρέκα και ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία. Σε συνέντευξη τύπου, ο Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα Γιώργος Λαδόπουλος τόνισε ότι η περιφέρεια είναι αρρωγό σε εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων που παράγουν πλούτο και προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην τοπική πραγματική οικονομία. Τα κρασιά της Θεσσαλίας, πάνω από 30 είναι οποίοι, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που να μοχλεύουν την τοπική οικονομία οι άνθρωποι οι οποίοι ενισχύουν τον εθνικό πλούτο του τόπου θα παρουσιάσουν το Σάββατο 11 η ώρα η έναρξη στο διβάνι παλάς τα προϊόντα τους. Εδώ πρέπει να πω και να ευχαριστήσω και όλους τους παραγωγού, οι οποίοι θα συνοδεύσουν αυτά τα καταπληκτικά κρασιά με προϊόντα τοπικά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλίας τόνισε ότι ο σύνδεσμος κάνει ό,τι μπορεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ενώ ο αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι και το επιμελητήριο Λάρισας. <coughs> Μετά την επιτυχημένη πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πέρσι το πραγματοποιείται φέτο το δεύτερο Wine Festival ένα φεστιβάλ κρασιού, όπου σεβόμενοι τον κόπο των παραγωγών έχουμε επιλέξει ένα κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας, όπου εκεί θα παρουσιάσουν τον κόπο τους, τις δράσεις τους, τις νέες ποικιλίε και τα δικά τους προϊόντα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Επιμελητήριο Λάρισας στηρίζει αυτή τη σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρσι, η οποία τίνει να γίνει θεσμός. Μία προσπάθεια η οποία προσπαθεί να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα, κυρίως το κρασί, σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Εμεί, σαν φορέα, είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσπαθεί να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα τα οποία σαφώ έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και να μπορέσει να μεγαλώσει τι αγορές όχι μόνο τη Ελλάδα αλλά και να προβάλλουμε τα προϊόντα στο εξωτερικό.